Όσες είναι δύο, πρώτον να βουτάρουν με διακανέλα για να το κλείσουμε. Σε αυτό εδώ που θα κάνουμε τώρα, στην εισαγωγή στην Python, θα πούμε πολύ απλά πράγματα για την Python. Αν θέλετε τα τρέχετε στον υπολογιστή σας, θα είναι εντολές της μιας γραμμής. Να δείτε... Γιώργο, ναι, ναι. Σε δύο λεπτά για να κλείσουμε την ιστορία των USB για να προσέχουν όλοι. Τι θες εσύ? Τι θα κάνεις? Ναι. Ναι. Πρώτες δύο σειρές. Στην παρουσίαση δεν θα χρησιμοποιήσω καν editor. Θα ανοίξουμε μία Python κατευθείαν από τη γραμμή εντολών. Δηλαδή, εγώ απλά γράφω Python σε ένα terminal και ανοίγει Python. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν θα γράψουμε καν κώδικα πολλών γραμμών σε κάποιο editor να τον τρέξουμε κτλ. Δεν παίζουν τόσο προχωρημένα σενάρια. Θα αρχίσουμε, αλλά θα τελειώσουμε γρήγορα, γιατί αυτό που λέγεται εισαγωγή στην Python, κανονικά θα πρέπει να λέγεται μια πάρα πολύ μικρή εισαγωγή στην Python. Εδώ λέει 10 slides, τα οποία το ένα κιόλας είναι το αρχικό. Σκοπός σήμερα είναι να δείτε απλά πόσο απλή είναι η Python και πόσο εύκολα μπορείτε να γράψετε κι εσείς και να μάθετε τα βασικά της γλώσσας. Η Python, λογικά την ξέρετε όλοι, έτσι, είναι μια δημοφιλής γλώσσα σήμερα. Είναι στο top 10 των γλωσσών προγραμματισμού. Και βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι ο κώδικας σε Python είναι πολύ ευανάγνωστος. Είναι φιλική στον προγραμματιστή. Δηλαδή, μπορείς να γράψεις εύκολα κάποιο απλό κώδικα και να τον δοκιμάσεις, να δεις πώς τρέχει, να τον διορθώσεις μετά και να τον ξανατρέξεις χωρίς να σου φωνάζει πολύ ο μεταγλωτιστής, χωρίς να χρειάζεσαι κάποιο ειδικό περιβάλλον, χωρίς πολλές απαιτήσεις. Όπως βλέπετε και εδώ υπάρχει ένα κείμενο που λέγεται The Zen of Python, το οποίο έχει διάφορους αφορισμούς μέσα, διάφορες ατάκες, και μία από αυτές λέει Simple is better than complex. Δηλαδή εμείς στην Python πιστεύουμε ότι να γράψεις τα πράγματα απλά. Ακριβώς επειδή είναι εύκολη, πολλοί κόσμος τη χρησιμοποιεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αλλά χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε εμπορικό λογισμικό. Δηλαδή πάρα πολλά site και μεγάλα site χρησιμοποιούν την Python ή σε κάποιο κομμάτι του back-end τους ή σε πολύ εκτεταμένα εργαλεία. Λοιπόν, όλοι ξέρετε προγραμματισμό. Τώρα δεν θα ξαναπούμε τι είναι μεταβλητή και τι είναι το if-then-else. Στην Python θέλουμε να πούμε μια μεταβλητή χ, αν πάρετε τιμή 10, λέμε χ ίσον 10. Σε αντίθεση με C ή Java ή άλλες τέτοιες γλώσσες, θα πούμε int χ ίσον 10 ή float χ ίσον 10. Δεν μας νοιάζει τι τύπο είναι το χ, τι τύπο έχει το χ. Θα βάλουμε μέσα κάποια δεδομένα και αυτά μετά είναι μέσα στη μεταβλητή μας. Όταν χρησιμοποιούμε τα μεταβλητή, εάν τα δεδομένα είναι σωστά, το πρόγραμμά μας τρέχει. Εάν δεν είναι, θα βγάλει κάποιο σφάλμα. Μεταβλητές χ ίσον 10 ή μπορούμε πολλές μεταβλητές μαζί, όπως name και age, να τις κάνουμε ίσες με κάποια δεδομένα. Και το if then else είναι αυτό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε πάνω κάτω τι κάνει ένα if then else. Αυτό που ίσως σας κάνει εντύπωση άμα ξέρετε άλλες γλώσσες, είναι ότι δεν υπάρχουν οι κλασικές κατσαρές, αγγίλες ή κάτι άλλο που να δείχνει πού αρχίζουν και πού τελειώνουν αυτά τα κομμάτια κώδικα που είναι μέσα στο if και μέσα στο else. Αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια εσοχή. Υπάρχει ένα κενό στην αρχή, εδώ. Κάποια spaces.
Το ότι αυτός ο κώδικας είναι πιο μέσα, τον κάνει ένα ξεχωριστό μπλοκ, το οποίο είναι μέσα στο αντίστοιχο κομμάτι της if και της else. Αυτό το πράγμα που λέγεται block, δηλαδή ο κώδικας που είναι μέσα σε μια εσοχή, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της Python και χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ένα block ανήκει σε μια άλλη δομή. Δηλαδή, if then else έχει κάποια block μέσα. Η while, που μάλλον την ξέρετε επίσης. Υπάρχει κανείς που δεν ξέρει τη while? Το block της θα είναι πιο μέσα γι' αυτό και είναι αυτά. Η for εξίσου. Αυτό το ποντίκι που κουνιέται, δεν ξέρει τι κουνιέται. Εδώ θα δείτε ότι η for, μια εντολή που στις γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιείται για να πει ότι μια μεταβλητή θα πάρει ένα σύνολο από τιμές. Εδώ τη γράφουμε για παράδειγμα for value, όπου value είναι μια μεταβλητή, και οι τιμές που θα πάρει. Range 100 είναι μια έκφραση της Python που σημαίνει φέρε μου τους αριθμούς από το 0 ως το 99, όχι από το 1 ως το 100. Άνω κάτω τελεία και πιο μέσα το block. Όπως και εδώ στη while, άνω κάτω τελεία και πιο μέσα το block. Και αντίστοιχα πιο πριν, if, άνω κάτω τελεία και το else. Αυτό μπορείτε να τρέξετε σε μια Python, δηλαδή εδώ έχω μια Python ανοιχτή σε κάποια γραμμή εντολών. Μπορώ να πω χ ίσον 90 και από εάν το χ είναι μικρότερο του 91 αλλιώς και μου λέει ok, γιατί πήρε το πρώτο την πρώτη περίπτωση. Μετά, τι άλλο έχετε μάθει κλασικά ότι υπάρχει στις γλώσσες προγραμματισμού? Συναρτήσεις. Κάτι που του δίνουμε ένα όνομα, παραμέτρους και τρέχει ένα κομμάτι κώδικα. Εδώ έχω μια πάρα πολύ απλή συνάρτηση, την calculate, η οποία παίρνει δύο παραμέτρους, την A και την B, και απλά επιστρέφει το A και B επί B. Εδώ υπάρχει κάτι που δεν το έχουν άλλες γλώσσες. Μπορεί στην Python να πεις ότι μερικές στο τέλος είναι προαιρετικές, δεν χρειάζεται να τις δώσει ο χρήστης, και αν δεν τις δώσει, παίρνουν μια τιμή από μόνες τους. Δηλαδή, εάν πεις calculate 1, 5, η α γίνεται 1, η β γίνεται 5 και υπολογίζει αυτό. Αυτό εδώ είναι το σημάδι των σχολείων. Είναι κάποιο σχόλιο αυτό. Όταν έχουμε αυτό το σήμα, μετά ακολουθεί σχόλιο. Εάν πούμε calculate 1, δηλαδή μόνο η A πάρει τιμή, η B παίρνει την τιμή 2 από μόνη της. Οπότε είναι αυτό. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά, όπως και σε άλλες γλώσσες. Έχετε συναρτήσεις, τις καλείτε με παραμέτρους, κάνουν κάτι και γυρίζουν κάποια τιμή. Ναι. Αυτό έτσι, calculate 1,5, εντάξει, calculate 1, εντάξει, calculate τίποτα. Μας λέει ότι θέλει ακριβώς ένα argument. Γενικά, αυτό είναι ένας πολύ καλός λόγος να έχεις ανοιχτή μια Python, όταν μαθαίνεις Python, ότι έχεις μια ερώτηση, την τρέχεις στην Python, τη βλέπεις. Εντάξει, είδαμε συναρτήσεις.
και μετά έχουμε λίστες. Οι λίστες είναι λίστες από δεδομένα. Δεν ανάγκη να είναι το ίδιο πράγμα τα δεδομένα. Δηλαδή εδώ έχουμε νούμερα και κάποιο κείμενο. Θέλουμε να ομοδοποιήσουμε πολλά δεδομένα μαζί, θέλουμε να έχουμε μία λίστα από διαφορετικά αντικείμενα. Για τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε λίστες οι οποίες είναι τετράγωνες αγγείλες. Δηλαδή, ανοίγουμε τετράγωνη αγγείλη, βάζουμε τα δεδομένα μας χωρισμένα με κόμμα, κλείνουμε τετράγωνη αγγείλη. Όπως και πάρα πολλές άλλες γλώσσες, η αρρύθμιση ξεκινά από το 0, όχι από το 1. Οπότε, αυτό είναι το στοιχείο 0, αυτό είναι το στοιχείο 1, αυτό είναι το στοιχείο 2, αυτό είναι το στοιχείο 3 και αυτό είναι το στοιχείο 4. Δηλαδή, επειδή έχει 5 στοιχεία, είναι από το 0 ως το 4 οι δείκτες. Και αντίστοιχα, η λίστα του 0 θα μας έδινε 1, η λίστα του 2, 0, 1, 2 θα μας φέρει 56, του 3 θα μας φέρει το κείμενο αυτό και έχουμε και αυτό το τελεστή. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι από μια λίστα κόβω μια φέτα, ένα slice όπως το λέμε, και κόβω τη φέτα από εδώ μέχρι εδώ, από το 1 ως το 3. Θα μου φέρει αυτό το κομμάτι της λίστας. Ναι. Για τις συναρτήσεις προηγουμένως, πώς καταλαβαίνουν για να τελειώσει μια συνάρτηση, ναι, πώς πατάμε έντερα και γίνεται συνάρτηση? Η ερώτηση ήταν πώς τελειώνει η κλίση μιας συνάρτησης. Δηλαδή, αν θες, δεν έχεις σεμικόλον που έχουν άλλες γλώσσες. Όχι, πάτησες Enter. Θα πρέπει να το πατήσουμε Enter, ας πούμε, τελειώνει μια συνάρτηση. Ναι. Είπες Calculate. Άνοιξες, πώς το λένε, παρένθεση, έδωσες παραμέτρους, αρκετές, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, εδώ μπορεί να δώσεις και το A, μπορεί να μην δώσεις το B. Έκλεισες παρένθεση. Η Python και κατάλαβα ότι θες να καλέσεις συνάρτηση. Ενώ όταν φτιάχνουμε στο σώμα της, στη σύν βάζουμε άγγιστρα και γράφουμε τη συνάρτηση μέσα. Μόλις τελειώνει η άγγιστρα... Αρχίζει με def, όνομα, παράμετροι, άνω κάτω τελεία, ναι, και μπαίνει προς τα μέσα. Και τελειώνει μόλις θα πάει πίσω. Ναι. Είναι η κλασική φιλοσοφία της Python, ότι ό,τι μπαίνει προς τα μέσα είναι ένα block. Και άμα μπει κι άλλο προς τα μέσα είναι άλλο block. Ωραία. Εδώ έχουμε αντικείμενα. Αντικείμενα, ξέρετε, αντικειμενοστροφή προγραμματισμό. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε αντικείμενα. Τα αντικείμενα τι είναι? Είναι οντότητες που έχουν μέσα δεδομένα και κώδικα. Σε άλλες γλώσσες το λέμε μεθόδους, σε άλλες το λέμε συναρτήσεις ή οτιδήποτε. Και εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα αντικείμενο που ανήκει στην κλάση βιβλίο. Τα βιβλία τι έχουν? Έχουν έναν τίτλο και ένα συγγραφέα. Και τι θέλουμε? Να έχουμε αντικείμενα που περιέχουν σαν δεδομένα έναν τίτλο και ένα συγγραφέα και μια συνάρτηση που να λέει ότι κάνε print το βιβλίο, δηλαδή κάνε print, τύπωσε στην οθόνη το όνομα του βιβλίου και το συγγραφέα του βιβλίου. Πότε φτιάχνουμε, λέμε class book. Και φτιάχνουμε αυτή εδώ την print description και λέμε print τον τίτλο και τον συγγραφέα. Πάντα αυτές οι συναρτήσεις παίρνουν και μία self. Πάντα το πρώτο πράγμα είναι μία παράμετρος που λέγεται self. Δεν ρωτάς, το βάζεις πάντα και δουλεύει. Αυτή η self συμβολίζει το ίδιο το αντικείμενο. Οπότε όταν θες να πεις τον τίτλο του αντικειμένου του ίδιου, λες self.title, self.author. Και αυτά τα δεδομένα του ίδιου του αντικειμένου, πότε γέμισαν, πότε δημιουργήθηκαν? Δημιουργήθηκαν όταν κατασκευάσαμε το αντικείμενο. Δηλαδή έχουμε εδώ αυτό, το init, με τα δύο underscore πριν και τα δύο underscore μετά, το οποίο είναι ένας κατασκευαστής όπως λέμε. Δηλαδή του δίνουμε πάλι αυτή τη μαγική self, έναν τίτλο και έναν συγγραφέα και μας κατασκευάζει ένα αντικείμενο. Ένα αντικείμενο που είναι ένα βιβλίο. Και πάει και γεμίζει τα αντίστοιχα πεδία του βιβλίου. Και πώς το καλούμε αυτό? Έχουμε μια συνάρτηση εδώ, B, και λέμε B ίσον. Θέλω να κατασκευάσω ένα book, δηλαδή
εδώ, βάζουμε book εδώ και να έχει έναν τίτλο και έναν author. Τυχαίο βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει. Οπότε αυτό φτιάχνει ένα αντικείμενο το οποίο γεμίζει με αυτά τα δεδομένα και όταν μετά εμείς από το αντικείμενο B καλέσουμε την print description, θα τρέξει αυτός ο κώδικας και θα τυπώσει στην οθόνη αυτά τα πεδία. Γενικά δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για τις κλάσεις της Python. Μοιάζουν με κλάσεις σε άλλες γλώσσες. Μπορείτε να έχετε κλάσεις που κληρονομούν λειτουργικότητα από άλλες κλάσεις, δηλαδή η βιογραφία κληρονομεί τα πεδία του βιβλίου ή οτιδήποτε. Και αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι απλά πρέπει να υπάρχει αυτό το self, η μαγική self. Ωραία, και πάμε τώρα στο σαν τα βασικά χαρακτηριστικά της Python, το οποίο είναι τα λεξικά. Τα λεξικά ή dictionaries είναι κάτι δομές που μοιάζουν με λίστες, μόνο που αντί να έχουν λίστες από αντικείμενα, έχουν λίστες από ζευγάρια που είναι ένα κλειδί με μια τιμή. Ένα κλειδί με μια τιμή. Μοιάζουν δηλαδή με τα λεξικά που ξέρουμε από τις φυσικές γλώσσες. Εδώ έχω ένα παράδειγμα με το μενού μιας πιτσαρίας που έχει μόνο τρεις πίτσες. Και τι λέει αυτό το μενού? Λέει ότι η απλή πίτσα αυτή η τιμή, η πίτσα μαργαρίτα αυτή η τιμή, η πίτσα special αυτή η τιμή. Είναι δηλαδή ένα λεξικό που αντιστοιχίζει σε πίτσες τιμές. Και πώς βρίσκουμε, πώς τραβάμε μια τιμή? Χρησιμοποιούμε το κλειδί και λέμε μενού, που είναι αυτή η μεταβλητή, τετράγωνες αγγείλες και το κλειδί. Δηλαδή, μενού του Pizza Special πρέπει να φέρει 1290. Επειδή αυτό είναι πραγματικό screenshot από Python, φαίνεται ότι η Python τελευταίο μηδενικό δεν το βγάζει, οπότε λέει 12.9. Εάν εγώ ζητήσω μια πίτσα που δεν υπάρχει στο μενού, η Python θα μου φωνάξει, θα μου πει σφάλμα, τι γίνεται εδώ. Και βγάζει αυτό το πολύ ωραίο σφάλμα, τρεις γραμμές, και λέει key error. Key error, μου έδωσε αυτό το key. Εγώ δεν το βρήκα στο λεξικό. Τα λεξικά της Python είναι παντού. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ευέλικτα. Αυτά που σε άλλες γλώσσες θα τα κάνατε με records, άμα ξέρετε, ή με δομές δεδομένων που θέλουν και να τις δηλώσεις και να τις περιγράψεις κτλ. Στην Python γίνονται απλά με λεξικά. Έχω αυτό το αντικείμενο που για το τάδε είναι έτσι, για το τάδε είναι αλλιώς και εδώ είναι αυτή η τιμή. Μοιάζει με πίνακα, με διαφορά ότι ο πίνακας στη C πάει από νούμερο σε μια τιμή. Εδώ μπορεί να τη θέλει. Μπορούμε να έχουμε λεξικά που έχουν άλλα λεξικά. Και αυτό είναι το επόμενο παράδειγμα, που είναι αυτό. Εδώ έχω ένα πρόγραμμα που μιλάει δύο γλώσσες. Μιλάει ελληνικά και αγγλικά. Την πρώτη γραμμή που λέει coding ίσον UTF-8, αγνοήστε την, χρειάζεται στην προηγούμενη έκδοση της Python για να καταλαβαίνει και ελληνικά και διάφορες κωδικοποιήσεις γλωσσών. Εδώ τι έχουμε, θέλουμε να πούμε καλημέρα και θέλουμε να το πούμε ή στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Έχουμε λοιπόν ένα λεξικό. Το λεξικό έχει δύο κλειδιά. English και Greek. Και για κάθε κλειδί έχει μέσα ένα άλλο λεξικό. Για το English σου λέει ότι αυτά εδώ τα μηνύματα είναι αυτές οι προτάσεις και για Greek αυτά τα μηνύματα είναι αυτές οι προτάσεις. Οπότε εδώ έχουμε ένα παράδειγμα ενός λεξικού που έχει άλλα λεξικά μέσα. Και λέμε language Greek. Για φέρε μου το message του language του good morning. Καλημέρα σου λέει. Δηλαδή message του Greek του good morning. Πάει εδώ. Εάν εμείς αλλάξουμε μετά αυτή τη μεταβλητή και το κάνουμε English, θα πάει message του English του good morning, θα πάει εδώ. Αυτό το παράδειγμα είναι λίγο τετριμένο και μπορεί να μοιάζει χαζό,
αλλά είναι ο τρόπος που λειτουργούν όλα τα προγράμματα που μιλάνε πολλές γλώσσες. Δηλαδή, σας έχει τύχει πολλές φορές να έχετε πάει σε ένα site ή να έχετε πάει σε, ή να χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα και να έχετε επιλογή τι γλώσσα θέλετε να δείτε στο user interface. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται με ένα τέτοιο λεξικό. Δηλαδή από πίσω υπάρχει μια μεταβλητή που λέγεται language ή τρέχουσα γλώσσα ή οτιδήποτε, και με αυτή τη μεταβλητή το πρόγραμμα αναλαμβάνει να κοιτάξει το κατάλληλο λεξικό και να σας δείξει το κατάλληλο μήνυμα. Αυτό. Στην πράξη βέβαια, όπως θα δούμε μετά στο Invenio, υπάρχουν λίγο πιο εύχριστοι τρόποι από το να φτιάχνουμε λεξικά με το χέρι σε Python, αλλά η βασική ιδέα που παίζουν τα πολύγλωσσα προγράμματα είναι αυτή. Κάπου εδώ μάθατε σχεδόν τα πάντα για Python. Σχεδόν, έτσι. Συγκρίσεις. Ναι. Συγκρίσεις πώς κάνεις. Ωραία. Συγκρίσεις πώς κάνεις στην Python. Δηλαδή πώς η if εδώ, εάν το χ είναι μικρότερο του 10. Ήδη ήθελες να αλλάξεις αλφαριθμητικά, ήθελες να συγκρίνεις αλφαριθμητικά με αριθμούς. Πώς τα κάνει αυτά? Θες να συγκρίνεις αλφαριθμητικά με αριθμούς. Ναι, μπορεί να θες να πηγαίνεις, παράδειγμα, εσύ πηγαίναμε πολλές φορές από ASCII σε χαρακτήρες, από χαρακτήρες σε ASCII για διάφορους λόγους. Έχει αντίστοιχες συνάρτησεις και Python. Λες ότι το τάδε που είναι νούμερο, δείξτε μου σαν string. Η Python είναι λίγο πιο free, δηλαδή μπορείς να πάρεις κάτι που είναι νούμερο και κάτι που είναι αλφαριθμητικό και να τα προσθέσεις. Μπορείς να πάρεις κάτι που είναι αυτοκίνητο και κάτι που είναι άνθρωπος και να πεις είναι το ένα μικρότερο από το άλλο. Δεν θα βγει κάτι, θα ανατιναχτεί το πρόγραμμά σου. Είναι λίγο πιο... σε συγχωρεί πιο εύκολα η Python. Στην πράξη βέβαια δεν θέλουμε να είμαστε τόσο free, οπότε χρησιμοποιούμε κάποιες, ακριβώς όπως τη C, κάποιες συναρτήσεις και λες ότι έχω ένα νούμερο και ένα κείμενο, θέλω να τα συγκρίνω. Θα τα συγκρίνω σαν νούμερα, θα κάνω το κείμενο νούμερο με κάποια ειδική συνάρτηση. Θα συγκρίνω σαν κείμενα, αντίστοιχα. Ναι, η Python δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, τι να μάθεις για την Python? Δεν έχει πολλά τρομακτικά πράγματα. Ίσα-ίσα είναι αυτό ακριβώς, ότι συγχωρεί πάρα πολύ τον προγραμματιστή. Γράφεις κάτι, σου λέει ο compiler, OK, πάμε να το τρέξουμε. Το τρέχεις, το τεστάρεις, βλέπεις πώς πάει, το διορθώνεις. Δηλαδή, εάν σας έχει τύχει ποτέ να παλέψετε με κάποιον compiler της C, της Java, επειδή βγάζει error messages και παρόμοια προβλήματα, warnings, θα δείτε ότι η Python είναι πιο εύκολη, πιο φιλική. Ωραία. Τώρα θα δούμε κάτι στην πράξη, στο οποίο μπορείτε σίγουρα να παίξετε κι εσείς. Θα δούμε πώς πειράζουμε το Invenio. Δηλαδή πώς... Α, και αυτό θα δείτε ότι είναι 13 slides, είναι μικρό. Φοβάστε. Πώς πειράζουμε το Invenio, πώς μπορούμε να κάνουμε δηλαδή κάποιες μεταφράσεις ή να παρέμβουμε με τους τρόπους που μας επιτρέπει αυτό. Το Invenio είναι σε Python, κυρίως σε Python. Επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο σύστημα και έχει πάρα πολλά modules, κάποια modules είναι γραμμένα σε άλλες γλώσσες, αλλά η βασική λειτουργία του site, η βασική λογική είναι σε Python. Εδώ έχουμε κάποια link για όποιους θέλουν να μάθουν πιο πολλά. Στο τελευταίο σημείο εδώ έχουμε ένα link που μας πάει στο GitHub. Το GitHub, ξέρετε τι είναι, είναι ένα site στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα ελεύθερου λογισμικού, τα οποία αναπτύσσονται από πολύ κόσμο. Από πολύ κόσμο που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ατζέντα, από users. Μοιάζει λίγο με social network, αλλά
έχει να κάνει με το ότι είμαστε όλοι developers και γράφουμε κώδικα για κάποια project. Είναι η πιο πετυχημένη πλατφόρμα του είδους. Πιο πολλά θα σας πει ο Αχιλλέας μετά. Όλα τα μεγάλα, πάρα πολλά από τα μεγάλα ελεύθερα λογισμικά και αρκετά μεσαία και μικρά βρίσκονται εκεί. Και ανάμεσα σε αυτά και το Invenio. Και το Invenio έχει μια λίστα εδώ. Μπορείτε να πάτε και να δείτε η κοινότητα του Invenio τι ζητάει. Γιατί πάρα πολλά project λένε ότι είμαστε τρεις προγραμματιστές. Τι ωραία που θα ήταν να μπορούσε και κάποιος να μας φτιάξει αυτό. Υπάρχει δηλαδή εδώ μια λίστα με έτοιμα θέματα. Και πολλά project δουλεύουν έτσι. Δηλαδή σου λένε είσαι καινούριος και θες να παίξεις με αυτό το project. Έχουμε αυτά τα πολύ εύκολα, στα οποία μπορείς σίγουρα να παίξεις. Έχουμε και κάτι δύσκολα. Άμα μπορείς, παίξε. Οπότε μπορείτε σίγουρα να πάτε εδώ και να βρείτε θέματα από πολύ απλά, του στυλ μου βγάζει ένα warning ενώ όλα πάνε καλά. Γιατί μου το βγάζει, σβήστο. Μέχρι θα ήθελα τάδε λειτουργικότητα στο τάδε περίεργο module που κάνεις δεν το ακουμπάει. Λοιπόν, οπότε έχουμε το Invenio. Το Invenio υπάρχει στο GitHub. Σημαίνει ότι οποιοδήποτε από εσάς κάνει λογαριασμό στο GitHub και μπορεί να παίξει με μια κόπια του Invenio και μετά να δει έκανε κάτι, ok, το στέλνω στους developers του Invenio και αν τους αρέσει το βάζουν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο εμπόδιο που να σας σταματάει το να παίξετε με το Invenio. Στην πράξη λοιπόν εδώ έλεγα να σας δείξω αυτό που λέει OptInvenio, Lib και τα λοιπά, το οποίο είναι το πρόγραμμα Invenio CFG, το οποίο αποτελεί ένα πολύ βασικό πρόγραμμα του Invenio και αναλαμβάνει να το τρέχει ο χρήστης για να κάνει διάφορα πράγματα σχετικά με συντήρηση του site, σχετικά με ρυθμίσεις, όπως λέει και το όνομα, είναι Invenio Config. Στο φλασάκι, σε ποιο path είναι στημένο το Invenio? Α, δεν είναι στο φλασάκι. Α, εδώ στο openlib.oscs.gr. Αυτό είναι το web. Καλά, απλά θα δείξω Python, δεν θα την πειράξετε, οπότε. Εντάξει, για αυτό το παράδειγμα απλά θα σας δείξω το εξής. Στο δικό μου υπολογιστή υπάρχει ένας φάκελος που λέγεται opt. Ναι, να το κάνω αυτό, γιατί όντως είναι λίγο πιο μεγάλα τα γράμματα, έτσι. Appearance, βάλουμε εδώ ένα 18 να είναι. Λοιπόν, φαίνονται. Να δώσω κι άλλο, εντάξει. Για να βάλουμε εδώ 18 μόνο, να το βάλουμε 50. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι εδώ στο σύστημά μου, στο OptInvenio. Έχω εγκαταστήσει το Invenio στο λάπτοπ μου, κατεβάζοντάς το από τη σελίδα και από μόνο του όταν τον καθιστάς πάει σε αυτή τη διαδρομή, στο OptInvenio. Οπότε εδώ, άμα κάνει κανείς LS, θα δει ότι υπάρχουν κάποιοι φάκελοι του Invenio. Bin είναι διάφορα προγράμματα. Lib είναι κάποιες βιβλιοθήκες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι που λέγεται Python. LS lib Python. Ας μπούμε και μέσα σε αυτό το κατάλογο. LS Invenio. Ας μπούμε και μέσα στο Invenio. LS χαμός. Εδώ έχει διάφορα. Εμείς είπαμε θα δούμε το Invenio CFG. Έχει διάφορα, τελειώνει σε .py, που είναι της Python.
Και καθένα από αυτά έχει και ένα τελεία πάει C, που είναι compiled. Το C σημαίνει compiled, δηλαδή ότι έχουν περάσει το compiler της Python για να τρέχουν λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, είπαμε το Invenio CFG. Ωραία. Ωραία, τα πρώτα είναι comments που έχουν μέσα την άδεια χρήσης του Invenio. Το Invenio είπαμε ότι είναι ελεύθερο λογισμικό, έτσι. Και όταν ελεύθερα λογισμικά το φωνάζουν στην αρχή και λένε, κοίτα αν δεις, copyright τάδε, we are free software, είναι αυτοί οι όροι μας, εάν πρόκειται να μας πειράξεις, να μας χρησιμοποιήσεις, να κάνεις οτιδήποτε, αυτό είναι το license, το ακολουθείς. Μετά εδώ έχει κάτι που ξεκινάει με τρία διπλά εισαγωγικά, ένα πολύ μεγάλο κείμενο, το οποίο καταλαβαίνετε τι είναι, είναι το help στην πραγματικότητα του προγράμματος. Και στην Python γενικά τα προγράμματα και η κάθε μία συνάρτηση καλό είναι να έχουν ένα κειμενάκι ανάμεσα σε τρία εισαγωγικά που είναι κάτι σαν περιγραφή, το οποίο το λέμε doc ή doc string. Και εδώ μετά αρχίζει ο κώδικας Python, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι να δείτε, υπάρχει για παράδειγμα το print usage, το πολύ απλό που λέει ο χρήστης ζήτησε help, δηλαδή έτρεξε το Invenio CFG και απλά είπε help. Ωραία. Τι πως είναι στην οθόνη το doc. Το από κάτω λέει ότι υπάρχει κάτι που λέγεται get version. Φέρε την έκδοση, το νούμερο της έκδοσης του Invenio, 1.3.07. Παρακάτω λέει, ο χρήστης ζήτησε να τυπώσει την έκδοση του Invenio. Ότι λέει, κάνε print το get version, που είπαμε ότι μας φέρνει την έκδοση. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, και μετά έχει και πιο περίεργο Python κώδικα, αλλά όχι κάτι που δεν είδατε. Μεταβλητή ίσον τάδε, όπως εδώ, κάτι τελεία κάτι άλλο, άρα αυτό είναι αντικείμενο και έχει μέσα κάτι. If in σημαίνει ότι αν αυτό είναι κάποιο από όλα αυτά, εντάξει, τώρα επειδή έβαλα το font το γιγάντιο, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σοβαρά τον κώδικα, φεύγουν οι γραμμές. Αλλά βλέπετε ότι είναι απλή Python. If αυτό, εδώ βλέπουμε ένα if για παράδειγμα, το οποίο αρχίζει από εδώ. Εάν το option name είναι κάποιο από όλα αυτά, δηλαδή είναι ή αυτό ή αυτό, άμα κάνω τελεία, κάνε αυτό. Τώρα τι κάνει αυτό, άμα δούμε λίγο καλύτερα το κώδικα, το καταλάβουμε. Βγαίνω, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο να δούμε. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βρει που θέλει να δουλέψει, να βρει το αντίστοιχο αρχείο τελεία Python και να αλλάξει ό,τι θέλει. Ωραία, όπως είδαμε και πριν, μας αρέσει πολύ η πολυγλωσσία και έχουμε ήδη πει ότι ένας από τους στόχους μας είναι να παίξει το Invenio ωραία με ελληνικά μηνύματα, να μην μένουν πράγματα μετάφραστα, να μην μένουν πράγματα με ορθογραφικά λάθη. Ξέρουμε ότι το Invenio έχει 28 γλώσσες ήδη, ανάμεσα αυτές είναι και η ελληνική, και θα δουλέψουμε με κάποια υπάρχουσα δομή υποστήριξης που έχει το ίδιο το Invenio. Έχει δύο τεχνολογίες μέσα για το πώς να υποστηρίζει πολλές γλώσσες. Η μία λέγεται WebDoc και η άλλη λέγεται GetText. Όπως είπαμε και πριν, όλες αυτές οι τεχνολογίες μοιάζουν γιατί τι έχουν μέσα, κάτι σαν λεξικά, τα οποία τραβάνε για κάθε γλώσσα το αντίστοιχο μήνυμα. Πώς ξεχωρίζουμε τις γλώσσες μεταξύ τους? Υπάρχει ένα πρότυπο, το ISO 639, και λέει ότι τα αγγλικά είναι EN, English. Τα ελληνικά είναι EL. Τα γαλλικά είναι FR, Français. Τα αρχικά μηνύματα είναι σε αγγλικά, δηλαδή σίγουρα έχουμε μηνύματα σε αγγλικά, ώστε εάν κάποιος έχει ξεχάσει να φτιάξει για τη δική του γλώσσα το μήνυμα,
τότε θα δείξει το invenio τουλάχιστον κάτι. Θα δείξει αγγλικά. Γι' αυτό, όπως θα δούμε μετά, στο invenio, εάν πάμε σε κάτι αμετάφραστο, θα εμφανιστεί το αγγλικό μήνυμα. Από κάτω βλέπετε κάποια χρήσιμα link για ποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες. Ωραία. Λοιπόν. Να αλλάξω tab. Όχι, όχι, θέλω να δείξω στο... Λοιπόν, αυτό είναι το λάπτοπ μου. Αυτό είναι το invenio στημένο στο λάπτοπ μου. Βλέπετε εδώ αγγλικά. Θέλω εγώ να δω ελληνικά. Πάω εδώ κάτω. Ελληνικά πατάω. Μου τα δείχνει όλα στα ελληνικά. Ωραία, πάω στο βοήθεια. Και εδώ βλέπουμε ότι πετάει κάτι αγγλικά. Σου λέει εδώ οδηγός αναζήτησης. Full guide on how to search. Τι γίνεται? Πώς θα το φτιάχναμε αυτό? Εδώ λοιπόν θα δούμε τεχνολογία WebDoc, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Θα το κρατήσω με αυτό το τεράστιο font, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πού είμαι τώρα εγώ? Είμαι στο OptInvenio Lib. Είπαμε όχι εδώ, ας ανεβούμε δύο επίπεδα πάνω. LS. Εδώ λοιπόν έχει έναν άλλο φάκελο, το WebDoc. Έχει ένα invenio, LS. Έχει τρεις περιοχές. Εμείς κοιτάγαμε τη βοήθεια, οπότε είμαστε στην περιοχή Help. Help Central, συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν αυτό, το helpcentral.webdoc, έχει όλες μεταφράσεις. Δηλαδή, αν πάμε παρακάτω και θα δούμε αυτό. Lang, γλώσσες. EN, welcome to Help Central. Γαλλικά, bienvenue, κτλ. Ελληνικά έχει, για να δούμε. Έχει και ελληνικά. Βλέπετε εδώ. Αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα έχει μεταφραστεί και σε ελληνικά. Καλώς ήλθατε στην... κάτι για το κάτι άλλο. Για να δούμε τι είναι αυτό. Καλώς ήλθατε στην βοήθεια για το Ινστιτούτο των Φανταστικών Επιστημών Ατλαντίδος. Γιατί αυτό είναι το όνομα του site. Μπορεί να αλλάζει. Ένα διαφορετικό site, άλλο όνομα, άρα δεν θες το invenio κάθε φορά να το πειράζεις με το χέρι. Οπότε φτιάχνεις μηνύματα που είναι παραμετροποιημένα. Βλέπετε δηλαδή εδώ ότι κάθε μήνυμα έχει κάποια κενά μέσα, κάποια πεδία που γεμίζουν μετά από τον κώδικα. Δηλαδή το ίδιο το invenio πάει και σου λέει ότι θα δείξω αυτό το μήνυμα, αλλά εδώ θα βάλω κάτι άλλο και εδώ θα βάλω κάτι άλλο. Αυτό είναι που λέμε στο web development, αυτό το πράγμα λέγεται templates. Δηλαδή έχεις κομμάτια μηνυμάτων ή περιεχομένου γενικά που έχουν τρύπες. Και βάζεις μέσα αυτές τις τρύπες δεδομένα. Οπότε παραμετροποιείς κατά κάποιο τρόπο ένα μήνυμα ή κάποιο άλλο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας κάθε φορά τα δεδομένα που αλλάζουν. Εμείς τι θέλαμε, για να μην χάνουμε το στόχο μας. Εμείς θέλαμε αυτό, το οδηγός αναζήτησης Full Guide on How to Search. Να το μεγαλώσω και λίγο. Αυτό εδώ θα θέλαμε να είναι στα ελληνικά. Για να πάω εδώ. Ψάχνω Full Guide on How to Search. Το βρήκαμε. Το κάνουμε copy. Το κάνουμε paste. Αλλάζουμε το EN σε EL. Πλήρης οδηγός
για το πώς να κάνετε αναζήτηση στο καλή μετάφραση. Για να δούμε. Πάω πάλι στο Ενιδένιο. Κάνω refresh. Ωραία. Έχουμε ελληνικά. Εντάξει. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ απλή ιδέα του webdoc. Έτσι. Δηλαδή πας σε αρχιάκια κειμένου και τα πειράζεις. Βρίσκεις τι λείπει, ποιο ταμπελάκι για ποια γλώσσα λείπει και τα πειράζεις. Αυτός ο editor που έχω εγώ ανοιχτός είναι ο Emacs, ο οποίος είναι πιο... τον τρέχω στην κονσόλα αυτή τη στιγμή. Κάποιος άλλος θα ήθελε έναν καλύτερο editor, ενώ σε γραφικό υπάρχει και αυτός, είναι κλασικός. Χρησιμοποιώ βέβαια ένα λίγο άσχημο font αυτή τη στιγμή. Τι είναι αυτός? Ωραία, αυτή είναι η τεχνολογία WebDoc, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι μηνύματα που έχουν μέσα κάποια κενά που γεμίζουν από άλλα δεδομένα. Κάποια πεδία δηλαδή που τα γεμίζει το ίδιο το Ενιδένιο. Σε πιο προχωρημένες εφαρμογές, για πολυγλωσσικές εφαρμογές μιλάμε, χρησιμοποιούμε την GetText. Η GetText χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά προγράμματα ελεύθερου λογισμικού και όχι μόνο. Και είναι λίγο πιο έξυπνη. Δηλαδή πάω να του πεις ότι θέλω να πω, έχω το eBay για παράδειγμα. Και ο χρήστης έχει πει θέλω να αγοράσω αυτά. Εάν είναι ένα, πες θέλω να αγοράσω το αντικείμενο. Εάν είναι πολλά, πες θέλω να αγοράσω τα αντικείμενα. Δηλαδή έχει και λίγο λογική η GetText μέσα, είναι λίγο πιο προχωρημένη τεχνολογία. Η ιδέα φυσικά είναι η ίδια. Δίνεις μια γλώσσα, δίνεις κάποια μηνύματα και αυτά αναλαμβάνει το σύστημα να στα δείξει σωστά. Το GetText δουλεύει με αυτά που λέμε αρχεία.po, τα αρχεία PO. Και ακολουθεί το ίδιο στυλ, το ISO 639, δηλαδή ότι το EL.po είναι τα ελληνικά και αυτά τα αρχεία εμείς θα πειράξουμε και τα κάνουμε .mo, εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες και τα διαβάζει το Ενιδένιο. Ένα παράδειγμα πάλι. Opt Ενιδένιο, lib python Ενιδένιο. Να το δούμε αυτό. Ποιο ήταν, είπαμε? Α, δεν φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, πού βρίσκομαι? Βρίσκομαι εδώ. Στο Opt Ενιδένιο lib python Ενιδένιο. Και εδώ υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία python, όπως είδαμε και πριν. Και εγώ ανοίγω αυτό, που λέγεται errorlibwebinterface.py. Φυσικά είναι ελεύθερο λογισμικό, το δηλώνει από πάνω, έχει αυτό το κλασικό, την κλασική άδεια. Έχει πάλι κάτι σε τρία εισαγωγικά που περιγράφει τι είναι αυτό το αρχείο. Εντάξει, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για τα πολύ εσωτερικά συστήματα του Ενιδένιο. Είναι κάτι που λέγεται errorlib, το οποίο βγαίνει στη σελίδα, είναι το web interface του errorlib. Και μετά αρχίζει Python. Και κάπου λέει αυτό. Εδώ τι λέει? GetText, κάνε τη γλώσσα να είναι αυτό που έχει πει ο χρήστης. Το LN. Τι είναι το LN? Αν κάποιος παρατηρήσει θα δει ότι εδώ πάνω
στη γραμμή, καλά δεν το βλέπετε από μακριά βέβαια, εδώ όταν φορτώνει το site λέει LM ίσον EL, language ίσον ελληνικά. Η LM δηλαδή είναι αυτός ο κωδικός, το EL, το EN, το FR, ο κωδικός της γλώσσας. Οπότε πάει ο κώδικας και παίρνει αυτόν τον κωδικό και λέει get text, με βάση αυτόν τον κωδικό, με βάση δηλαδή τη γλώσσα του χρήστη, θέλω να μου δείχνεις μηνύματα. Και θα χρησιμοποιήσω αυτή τη μεταβλητή που την έχουν πει με αυτό το δύσκολο όνομα underscore. Θα μπορούσαν να την πούνε με ένα πιο όμορφο ή με ένα πιο... να δείχνει περισσότερη πληροφορία του τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά μάλλον ο προγραμματιστής του Invenio που γράψε αυτό θέλησε να πιάνει λίγο χώρο χωρίς να είναι θόρυβος. Και άλλα είπε τι θα κάνω, κάτι που είναι σχεδόν αόρατο, θα κάνω αυτό. Φτιάξω μια μεταβλητή τέτοια και θα την χρησιμοποιώ εδώ για να τραβάω μηνύματα. Οπότε εδώ title sorry, αλλά αυτό το sorry μέσω αυτής εδώ θα έρθει από την getText. Δημοσθένησε, έχω μπερδέψει? Όχι, δεν το έχω. Δεν θέλω να πω αυτό με την κάτω παύλα, ναι. Αυτό που θέλω να πω απλά είναι ότι αυτό με την κάτω παύλα, ναι, θεωρείται best practice, γιατί είναι όπως με το jQuery που είναι ας πούμε το δολάριο, ναι. Είναι για να μην πιάνει πολύ χώρο και είναι για να είναι standardized, δηλαδή όσες γλώσσες χρησιμοποιούν το get text, είναι, ναι, είναι, χρησιμοποιείται αυτή η κάτω παύλα και στην PHP ας πούμε τα αντίστοιχα της get text, ναι, είναι με κάτω παύλα. Είναι αυτό ακριβώς, ότι αυτή η κάτω παύλα ενώ δείχνει περίεργη, είναι, ας το πούμε, μία πρακτική που έχουμε συμφωνήσει να τη χρησιμοποιούμε, γιατί πιάνει λίγο χώρο, γιατί είναι σχεδόν αόρατο. Δηλαδή, τι να πεις sorry, τι να πεις μια κάτω παύλα που δεν πολύ φαίνεται και να λέει sorry μέσα στις παρενθέσεις. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έχει καμιά μεγάλη διαφορά από το να έγραφε κάποιος χύψη Z ίσον get text και από κάτω να έλεγε χύψη Z του sorry, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό που στην Python είναι ένα πολύ σύντομο όνομα μεταβλητής που είναι εύκολο στο μάτι και αυτό είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται από πολλούς, best practice, δηλαδή θεωρείται καλό να χρησιμοποιείται. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που θα μείνει εδώ είναι ότι όταν φτάσουμε εδώ δεν είναι απαραίτητο ότι θα πει sorry, αλλά θα το τραβήξει από την get text. Δηλαδή αν είναι αγγλικά θα πει το αντίστοιχο, δεν ξέρω, μάλλον sorry θα είναι. Αν είναι ελληνικά θα πει συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα ένα παράδειγμα για το πώς θα αλλάξουμε αυτά τα μηνύματα της getText. Εδώ είχαμε ένα ορθογραφικό, αλλά μάλλον ο ορθογραφικός έλεγχος το διόρθωσε από μόνος του. Ήτανε μηνύματα με y και η. Και θα δούμε πώς μπορούμε να πειράξουμε το αρχείο.po που περίμενε αυτά τα μηνύματα και να εγκαταστήσουμε το καινούριο στο Invenio. Εδώ τώρα θέλουμε λίγο background, γιατί όπως σας είπα πριν, το Invenio το έχω κατεβάσει από τη σελίδα του και το εγκατέστησα χρησιμοποιώντας αυτό το κατεβασμένο πακέτο. Στην πράξη αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάπου στο δικό μου είναι στο home folder, στο downloads Invenio, υπάρχει αυτό που είναι ένα tar.gz, ένα συμπιεσμένο αρχείο, σαν λέμε .zip, και το ίδιο το Invenio όταν το αποσυμπίεσε αυτό το αρχείο έβγαλε αυτόν τον κατάλογο, το Invenio 1.1.3, ο οποίος έχει αυτά τα πολλά μέσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν έχετε παίξει με sources, δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγκατάσταση από sources. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένας φάκελος που λέγεται PO. Πάμε σε αυτό το PO, κοιτάμε μέσα LS και βλέπουμε πολλά αρχεία, .po και .gmo.
Είπα πριν ότι τα PO γίνονται MO από το σύστημα, αλλά στην πραγματικότητα, ειδικά από την GetText αυτή την έκδοση, γίνονται GMO. Δείτε τα GMO σαν μια έκδοση των MO. Λοιπόν, εμείς τι θέλουμε εδώ, θέλουμε το EL.PO. Έχω κρατήσει και backup, όπως βλέπετε, σε περίπτωση που κάνουμε κάτι αζό. Το ανοίγω με nano, για να δούμε λίγο και το nano. Και εδώ έχει διάφορα τέτοια, διάφορα μηνύματα. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε το end note, το έχει σαν και όχι. Το sorry αντίστοιχα θα το έχει σαν συγγνώμη. Επειδή όμως η πολυγλωσσία είναι κάτι το οποίο το κάνει πάρα πολλοί κόσμος που δεν θέλει να παίζει τόσο χαμηλό επίπεδο, υπάρχουν και πιο ωραία εργαλεία. Υπάρχει το Poedit για παράδειγμα. Πού είναι αυτό? Ένα γραφικό εργαλείο το οποίο σου λέει πηγαίο κείμενο μετάφραση. Είναι και το ίδιο στα ελληνικά. Για παράδειγμα, αυτό. Να μεγαλώσω. Πώς? Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρω όμως, έχει ο Team Viewer κανένα zoom, τίποτα. Μήπως έχει αυτό τίποτα preferences να πειράξουμε. Να το βάλω εδώ. Α, ίσως έχει, ίσως. 22. Α, ναι. Είναι λίγο χάλια, αλλά τουλάχιστον... Δεν βλέπετε. Your first name ήταν αρχικά, δες, λέει, το πηγαίο κείμενο, δηλαδή το αρχικό κείμενο. Πριν το μεταφράσεις, τι έλεγε? Your first name. Εδώ το κύριο όνομά σας. Your first name, το κύριο όνομά σας. Και μπορείς να αφήσεις και κάποια σημείωση για το μεταφραστή. Για κάποιο λόγο. Αυτό είναι ένα γραφικό περιβάλλον, στο οποίο μπορείτε να κάνετε μεταφράσεις, χωρίς να παίζετε με κονσόλα. Όπως είδατε στην αρχή, αν το παρατηρήσατε, σε πολλά λείπουν. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Όλα αυτά είναι κενά. Μετάφραση, κενό, τίποτα. Show more. Και υπάρχει και κάποιο που είδαμε πριν ότι είναι ανορθόγραφο. Τα μηνύματα δηλαδή. Εδώ. Τα μηνύματά μου. Αυτό είναι το κλασικό λάθος, ύψιλον, ήταν ανάποδα. Στο κάνουμε σωστά. Μηνύματά μου. Πάμε να το σώσουμε. Εδώ μου λέει permission denied γιατί είχα μπει σαν απλός χρήστης και το ενδιαφέρον δεν μπορεί να το πειράξεις. Να ξαναμπω ένα λεπτό. Ορίστε. Λοιπόν, τι ήτανε? Μηνύματα, έτσι. Τώρα δεν το βρίσκει. Το φτιάξε. Μάλιστα. Κάτι περίεργο έχει κάνει τώρα το PO. Αν είναι το σωστό. Okay. Α, είναι διορθωμένο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να πειράξουμε τα μηνύματά μου και να πούμε τα μηνύματά μου
τρεις τελείες. Το αποθηκεύουμε. Μας λέει κάτι ότι λείπει το language, οπότε πάμε εμείς και δίνουμε ένα language εδώ, κατάλογος ιδιότητες, γλώσσα, Greek. Το σώζουμε. Που ήμασταν εδώ, ναι. Βγαίνουμε από το PO. Δηλαδή τώρα βγήκαμε στο εξωτερικό directory και τρέχουμε, ή μάλλον όχι, πριν ήμασταν στο PO και πρέπει να πούμε make update GMO για να μας επεξεργαστεί τα μηνύματα και να φτιάξει τα αντίστοιχα αρχεία για το Invenio. Όπως βλέπετε εδώ, κατάλαβα ότι πειράξαμε μόνο τα ελληνικά. Σου βγάζει κάτι στατιστικά, σου λέει 93, εντάξει, μεταφράσει. 1980, εντάξει, αλλά 93 και λέει και 83 φάζει, ότι κάτι δεν του αρέσει, είναι αυτά που ήταν με άλλο χρώμα. Βγαίνουμε έξω και τρέχουμε τη μαγική εντολή make install. Γενικά όταν εγκαθιστάτε κάτι στο Linux από πηγαίο κώδικα, αυτή είναι η εντολή η οποία εγκαθιστά το πρόγραμμά σας στο σύστημα, κάνει διάφορα, θα κάνει πολλά πράγματα τώρα. Για να δω τα μηνύματά μου, βέβαια, πρέπει να είμαι χρήστης, οπότε ας μπω μέσα στο Invenio. Για να δούμε, το κάναμε σωστά, το admin. Και no password. Αυτό σίγουρα δεν είναι best practice, αλλά... τα μηνύματά μου. Και βλέπουμε, εδώ βάλαμε τρεις ολόκληρες τελείες. Σημαντικό contribution. Να ρωτήσω κάτι. Mm. Όταν κάνουμε τη μετάφραση από το περιβάλλον, είτε την κονσόλα είτε το γραφικό περιβάλλον, mm. έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αίσθηση περίπου πού αναφέρεται η μεταβλητή την οποία μεταφράζουμε? Μόνο άμα δούμε, άμα κοιτάξουμε τον κώδικα. Αλλά εάν δούμε ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα και κάνουμε μια αναζήτηση, μερικές φορές μας βγαίνει μόνο ένα. Δηλαδή, τα μηνύματά μου, π.χ., είναι, που είναι και κακό παράδειγμα, και γιατί τα μηνύματά μου είναι εδώ, που το πειράξαμε και βάλαμε τρεις τελείες, αλλά είναι και εδώ, τα μηνύματά μου, που δεν έχει τρεις τελείες. Ναι, προφανώς το παίρνει από κάποια άλλη μεταβλητή. Ναι, είναι αυτό. Οπότε εμείς δεν ξέρουμε ποια μεταβλητή μεταφράζουμε κάθε φορά. Ή κοιτάμε τον κώδικα. Ναι. Επειδή τώρα το άνοιξες με το PO Edit, αλλά άμα το ανοίξει με το Emacs που το άνοιξες πριν, μπορείς να δεις οι προγραμματιστές του Invenio μέσα στα, μέσα στα PO files γράφουν σε ποια σημεία εμφανίζεται αυτή η μεταβλητή. Ακριβώς. Δηλαδή ή κοιτάς Python ή ξέροντας τι κάνει κάθε αρχείο Python, θα δεις ένα όνομα που μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή εδώ μας λέει ότι το TAVE, το admin area, το που λέγεται περιοχή διαχειριστή, χρησιμοποιείται εδώ. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει σε διάφορα σημεία. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι πλεονέκτημα της κονσόλας έναντι του γραφικού περιβάλλοντος, ότι έχεις πιο εύκολα την αίσθηση πού βρίσκεται αυτό που μεταφράζεις. Δεν ξέρω. Το γραφικό σίγουρα δεν τα γράφει. Είναι σχόλια, γιατί είναι σε περίεργο. Δεν είναι κάποιο πράγμα, είναι απλά οι προγραμματιστές του Invenio που βάζαν το. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Εγώ PO Edit τα χρησιμοποιούσα, γιατί αυτά με τρομάζουν λίγο τόσο πολύ κείμενο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις ένα γράμμα λάθος και μετά κάτι να σκάει. Αλλά αυτά είναι τρομερή πληροφορία. Δηλαδή, για κάποιον που δουλεύει σε κώδικα Python,
και πειράζει το τάδε αρχείο Python, όταν θέλει κάτι μπορεί σίγουρα να πάει εδώ και να δει πού χρησιμοποιείται το κάθε string, σε ποιο κώδικα Python κτλ. Ναι. Πρέπει να δουλεύουμε με editor ο οποίος μας δείχνει όλο τον κώδικα, διότι σε πολλές περιπτώσεις οι λέξεις πώς θα τις μεταφράσουν, πώς θα καταλάβουμε εμείς τι εννοεί ο άλλος στα αγγλικά, πώς γνωστόν μία λέξη μπορεί να σημαίνει πέντε πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πού το χρησιμοποιεί για να μπορέσουμε να βγάλουμε το νόημα. Ωραία, για δική σας διευκόλυνση, τα slides γράφουν αυτά τα βήματα που κάναμε, δηλαδή πώς βρίσκεται πιο αρχείο, σε πιο φάκελο, πώς βρίσκουμε το κείμενο, πώς τρέχουμε, σας έχω και ένα screenshot εδώ, πώς τρέχουμε την make update GMO μέσα στον φάκελο PO και τη make install έξω. Αν θέλετε να είστε σίγουροι, κάντε και restart τον Apache πριν δείτε τις μεταφράσεις σας. Λοιπόν, είδαμε πώς αλλάζουμε, αλλά μπορεί να θέλουμε εμείς να βάλουμε μια καινούρια μετάφραση. Αυτό γίνεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πάλι βάζουμε, ανοίγουμε το αρχείο το κλασικό της γλώσσας, ένα είναι, και βάζουμε τη μετάφραση σε κάποιο σημείο που θεωρούμε ότι είναι το κατάλληλο. Δηλαδή, εδώ έχουμε αυτό που λέει your comments, πιο πριν έχουμε κάτι που είναι τα καλάθια μου, θα το βάλουμε εκεί. Your comments, your baskets. Δεν θα σας το δείξω αυτό, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά διαφορά από το προηγούμενο. Από το αρχείο text, αντί να αλλάζεις μια γραμμή, βάζεις μια έκτρα γραμμή. Βλέπετε εδώ. Το βλέπετε εσείς, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Και κάπου εδώ τελείωσε και αυτή η εισαγωγή σε πολυγλωσσικό software με WebDoc και GetText, πώς παίζει το Invenio, και αν έχετε κάποια ερώτηση. Εντάξει, εύκολο ήταν, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο βάθος, δηλαδή το WebDoc ειδικά είναι ακόμη πιο απλό, το GetText, επειδή το χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος, έχει εργαλεία, έχει και κάποιες έξτρα λειτουργίες, όπως πάμε με τον αριθμό ή άλλα. Σε κάθε περίπτωση, το να μεταφράσετε ένα ελεύθερο λογισμικό που χρησιμοποιεί GetText ή WebDoc είναι κάτι εύκολο. Είναι δηλαδή πιο εύκολος τρόπος να συνεισφέρει κανείς σε ένα τέτοιο project. Το να παίξετε με Python φυσικά θέλει κάποια κατανόηση της δομής μέσα, της μηχανής του Invenio, πώς κινούνται τα modules μέσα.
Λοιπόν, λέγαμε για το Invenio και για το πώς το σύστημα μπορούμε να το δούμε απλουστευτικά σαν κάτι τέτοιο, σαν μια βάση δεδομένων που έχει μέσα πόρους και κάποιο κομμάτι του Invenio αναλαμβάνει να τοποθετεί την πληροφορία στο σύστημα, δηλαδή στη βάση δεδομένων. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο που αποθηκεύονται δεδομένα. Κάποιο άλλο κομμάτι του συστήματος επεξεργάζεται αυτά που βρίσκονται μέσα στη βάση. Κάποιο άλλο κομμάτι του συστήματος το χρησιμοποιούν οι χρήστες για να μπορούν να επιμελούνται τους πόρους. Τι γίνεται, γιατί παίζει? Δεν παίζει το μικρόφωνο. Δοκιμάσου μετά. Δεν παίζει αυτό? Ναι, όχι. Δεν με ακούς καθόλου? Μπορεί να έχει... με ακούς? Με ακούς? Δύσκολο. Ναι, με ακούς, εντάξει. Okay. Λοιπόν, είμαστε εδώ, βλέπουμε το Invenio από μακριά και είπαμε έχουμε βάση δεδομένων με κώδικα που αναλαμβάνει να τοποθετήσει δεδομένα μέσα στη βάση, κώδικα που επεξεργάζεται τα δεδομένα, κώδικα στο Invenio που τον χρησιμοποιούν οι χρήστες για να επιμεληθούν τους πόρους, για να κάνουν επιμέλεια των κειμένων ή των βίντεο ή οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη βάση. Και τι θέλουμε? Φυσικά θέλουμε για κάποιον κώδικα να το δείχνει στο χρήστη. Πρέπει να υπάρχει κάποια παρουσίαση του περιεχομένου του Invenio. Είπαμε λοιπόν ότι ο κώδικας Plate Ingestion είναι ο κώδικας που αναλαμβάνει να εισάγει τα δεδομένα μέσα στο σύστημα. Τι είναι τα δεδομένα? Τα δεδομένα είναι αφενός κάποιο έγγραφο ή κάποιο βίντεο ή κάποιος άλλος πόρος, ο οποίος κατευθείαν μπαίνει μέσα στο σύστημα μέσω του module Web Submit, και είναι και τα μεταδεδομένα που περιγράφουν τον πόρο. Τα δεδομένα αυτά, είτε μπορούμε να τα πάρουμε και αυτά με τον ίδιο τρόπο που ο χρήστης τοποθέτησε τον πόρο, ή μπορούμε να τα πάρουμε από κάποιον άλλο, με κάποιον άλλο τρόπο, είτε χρησιμοποιώντας αυτή τη μορφή δεδομένων είτε κάποια άλλη μορφή δεδομένων. Γενικότερα έχουμε έναν πόρο που ο ίδιος τοποθετείται απευθείας στο σύστημα και τα δεδομένα του με κάποιον τρόπο θα φτάσουν σε ένα σημείο που μετά θα γίνουν mark. Mark είπαμε στην προηγούμενη παρουσίαση ότι είναι αυτός ο τρόπος κωδικοποίησης με τα δεδομένα που χρησιμοποιεί το Invenio. Και όταν λαμβάνει ένα άλλο module αυτό το mark να το τοποθετήσει μέσα στα μεταδεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση. Έτσι λοιπόν τοποθετείται περιεχόμενο μέσα στο σύστημα. Το ίδιο, οι ίδιοι οι πόροι και τα μεταδεδομένα τους. Και ενώ αυτό είναι πολύ εύκολο, αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο, γιατί τα μεταδεδομένα μπορούν να έρχονται από διαφορετικές πηγές. Μπορεί να τα βάλει κάποιος χρήστης με το χέρι, μπορεί να έρθουν αυτόματα από κάποιο script. Ε,
ή μπορεί να έρθουν από κάποιο τρίτο σύστημα. Γιατί μπορεί κάποια άλλη βιβλιοθήκη να σου είπε θέλω να συγχρονίσω με τα δεδομένα μου μαζί σου. Μπορεί να γίνει και αυτό. Μετά έχουμε τον κώδικα που αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα δεδομένα του συστήματος. Βλέπουμε εδώ ότι έχει να κάνει κυρίως με μεταδεδομένα. Δηλαδή, τον ίδιο τον πόρο, τι να τον κάνεις. Θα τον αποθηκεύσεις. Δεν έχεις κάτι άλλο να τον κάνεις. Σκοπός σου είναι να έχεις πόρους που τους δίνεις σε χρήστες. Αλλά όλη η δουλειά είναι με τα μεταδεδομένα. Πρέπει να τα τραβήξεις από κάποιον πόρο, π.χ. μπορεί να είναι κάποιο PDF. Τα PDF έχουν δικά τους πεδία. Μπορείς να τραβήξεις από εκεί το ποιος είναι ο author ή οτιδήποτε. Υπάρχει λειτουργικότητα γι' αυτό. Όταν κάτι αρχίζει από bib, σκεφτείτε, bibliography. Έχει να κάνει με μεταδεδομένα ενός πόρου όπως θα τα σκεφτόταν κάποιος βιβλιοθηκάριος. Οπότε μπορούμε από τους πόρους με διάφορους τρόπους να δημιουργούμε μεταδεδομένα και μετά αυτά άλλος κώδικας τα αναλύει. Τα ομαδοποιεί, φτιάχνει indexes, όπως είχαμε πει στις προηγούμενες παρουσιάσεις, για να κάνει πιο εύκολα αναζητήσεις ή να τακτοποιεί με κάποιο τρόπο. Κάνει rankings, μπορεί ο κόσμος να βάζει αστεράκια, διάφορα πράγματα. Εδώ λοιπόν έχουμε τον κώδικα ο οποίος κάθεται πάνω στη βάση του Invenio και επεξεργάζεται πράγματα. Μετά έχουμε αυτό που λέγεται στα αγγλικά dissemination, στα ελληνικά το λέμε διάδοση, αλλά δεν είναι ακριβώς διάδοση, είναι το πώς τους πόρους τους δίνεις στον κόσμο που χρησιμοποιεί το Invenio. Εδώ βλέπουμε ότι οι πηγές είναι τα δεδομένα, η βάση, ο ίδιος ο πόρος με τα δεδομένα και τα clusters που είπαμε ότι είναι οι δομές που φτιάχτηκαν όπως τα indexes και αντίστοιχες δομές για πιο υψηλού επίπεδου αναζητήσεις και πάλι κώδικας αλληλεπιδρά με τα δεδομένα για να φτάσει στον χρήστη. Δηλαδή θέλει να κάνει ο χρήστης κάποια αναζήτηση, θέλει ο χρήστης να έχει ένα μπάσκετ, ένα καλάθι και να βάζει πόρους μέσα, θέλει να κάνει κάποιο comment, θέλει να ανταλλάξει κάποιο μήνυμα. Αυτά είναι που αναλαμβάνουν να μεσολαβήσουν μεταξύ του χρήστη και της βάσης. Και φυσικά εδώ υπάρχει και άλλος ένας καταναλωτής αυτού του κώδικα που είναι το harvester, που είναι δηλαδή αυτό που μπορεί να μαζέψει αυτά τα δεδομένα και να τα στείλει κάπου με αυτή τη μορφή, την OAI. Τέλος είπαμε ότι τα μεταδεδομένα θέλουμε να μπορούμε να τα επιμεληθούμε. Και όχι μόνο τα μεταδεδομένα, και τον ίδιο τον πόρο. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη λειτουργικότητα που έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να κάνουμε edit κάποια εγγραφή. Είδαμε μια εγγραφή μέσα στη βάση, θέλουμε να αλλάξουμε κάποιο πεδίο ή κάτι στα μεταδεδομένα ή να ενημερώσουμε τον ίδιο τον πόρο. Οπότε έχουμε διάφορα. Μπορεί να αλλάξουμε το classification, μπορεί να τραβήξουμε βιβλιογραφία, μπορεί να κάνουμε edit, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Μπορούμε να ανεβάσουμε, να κάνουμε upload καινούριους πόρους. Αυτό έχει να κάνει κυρίως βέβαια με τον librarian, γιατί αυτός είναι που επιμελείται στην ψηφιακή μας βιβλιοθήκη το περιεχόμενο. Αυτά ήταν μια πολύ, είπαμε, συνοπτική παρουσίαση της δομής του Invenio. Οι εικόνες προέρχονται από αυτή την παρουσίαση, η οποία είναι μια πολύ πιο μεγάλη και πιο αναλυτική παρουσίαση του Tibor Simco από το CERN, που αν θέλετε να αποκτήσετε μια καλύτερη επαφή με τα εσωτερικά, έτσι, με την εσωτερική δομή του Invenio, μπορείτε να τη δείτε. Είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο ίντερνετ. Αυτά. Καμία ερώτηση? Τίποτα. Ήταν πολύ συνοπτική η παρουσίαση για να έχετε ερωτήσεις. Ωραία. Εξάγουμε
στο το 2. Με μικρή εισαγωγή. Τι προτιμάτε? Να δούμε το Git πως δουλεύει, γιατί το άλλο έχει άμεση σχέση με το Nvenia, γι' αυτό το λέω. Τι προτιμάτε? Ωραία, Git τότε να ξεφύγουμε λίγο, έχει λέει. Πάντως για το επόμενο, ανοίξτε ήδη τα μηχανάκια μπροστά σας σε Fedora που έχει, γιατί όπως σας τα λέω θέλω και να τα κάνετε, να μην ακούτε μόνο. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να ανοίξετε το, κλείστε το στικάκι, πάρτε το, είναι δικό σας για να το δουλεύουμε στο άλλο εργαστήριο. Εδώ έχουμε ήδη στημένο το Fedora, εντάξει. Μην το ξεχάσετε το στικάκι, πάρτε το μαζί σας. Το μόνο που θα χρειαστούμε μετά είναι ένας web browser, τίποτα άλλο. Έτσι. Έλα τώρα, πρέπει να ακούσω. Τώρα. Ξεκινάω. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος από εδώ δεν ξέρει τι είναι το Git? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Ωραία, αρκετοί. Ωραία. Λοιπόν, το Git είναι ένα πρόγραμμα που μας επιτρέπει να κάνουμε, να αποθηκεύουμε κάποιες αλλαγές στον κωδικά μας και ουσιαστικά να έχουμε μια ιστορία του κωδικά μας. Μια μικρή εισαγωγή. Είναι στα αγγλικά, δεν είναι βάσει στα ελληνικά. Απλά δεν προλαβα.
Λοιπόν, έχουμε δύο συστήματα. Το ένα το κεντρικό, version control system, και το άλλο το διανεμημένο. Το Git ανοίξει δεύτερη κατηγορία και θα δούμε τι είναι αυτό. Εδώ. Λοιπόν, ποιοι είναι οι λόγοι να χρησιμοποιήσουμε ένα version control system? Καταρχάς μπορείς να έχεις records ποιος έκανε τι, πότε και γιατί. Θα δούμε αργότερα πώς γίνεται αυτό. Μπορεί να έχουμε διαφορετικά snapshots από διαφορετικά development states, ας πούμε. Μπορεί να είσαι ένα feature, να διορθώσεις κάποιο bug. Μετά μπορείς να κάνεις, να συγκρίνεις διαφορετικές version αρχείων. Τι είναι αυτό? Είμαστε έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Η εισαγωγή είναι μικρή, θα καλύτερα να κάνουμε hands-on μετά. Λοιπόν, γλωσσάριο. Ακούτε πολύ συχνά το λέξη αποθητήριο. Κάπου εδώ έγινε μια βλακία. Λοιπόν, τι είναι το αποθητήριο? Στα αγγλικά repository. Θα δούμε ότι ουσιαστικά είναι ένας φάκελος όπου μέσα έχουμε τον κώδικά μας, και ο κώδικας μας αποθηκεύεται σε ένα αρχείο, βασικά σε πολλά αρχεία, που είναι .git. Λοιπόν, το working copy είναι το σημείο που κάνουμε τον κώδικά μας. Θα δούμε και στην πορεία πώς γίνεται αυτό. Commit revision, βασικά είναι κάποιες έννοιες καλύτερα να κάνουμε στην πράξη. Οπότε προχωράω λίγο γρήγορα. Λοιπόν, τώρα το distributed είναι. Καλύτερα να ζωγραφίσω εδώ. Λοιπόν, είπαμε τι είναι το distributed. Και το centralized. Στο distributed φανταστείτε ότι ο κώδικας είναι κάπου ανεβασμένος εδώ, και μετά είμαι κάποιος εγώ εδώ πέρα και τον παίρνω τον κώδικα. Είναι κάποιος τρίτος, τον παίρνει τον κώδικα. Μετά αυτός ο τρίτος μπορεί να πάρει και τον κώδικα αυτού. Εδώ ουσιαστικά σχηματίζεται ένας ιστός. Τώρα, στο centralized, ισχύει η αρχή του client server. Δηλαδή είναι ο server εδώ πάνω, υπάρχει ο κώδικας μας αποθηκευμένος, και εδώ είναι ο client ο ένας, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ο καθεξής. Δηλαδή όλοι παίρνουν από το server. Τώρα αυτό είναι μια κακή πρακτική κατά πολλούς, γιατί ας πούμε κάποιος μπορεί να δουλέψει σε κάποιο τρένο που ταξιδεύει και να δουλέψει τον κώδικά του. Για να δει τι αλλαγές έχουν γίνει εδώ πέρα από τους υπόλοιπους developers που συνεργάζεται, πρέπει να έχει access στο ίντερνετ, το οποίο δεν γίνεται εδώ πέρα. Στο distributed όμως μπορείς να έχεις ένα local copy που λέγεται στο σύστημά σου, κάνεις ό,τι αλλαγές θες και μόλις πας σπίτι όπου έχεις ίντερνετ, πουστάρεις αλλαγές πάνω στο repository ή κάνεις review με τους άλλους developers. Λοιπόν, μερικά από αυτά είναι τα μερικά εργαλεία. Είναι το Git που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς, το Mercurial που είναι σε Python παρεμπιπτόντος, Fortune Bazaar Monoton, το Bazaar χρησιμοποιείται στο Ubuntu μου φαίνεται πάρα πολύ, το Centralized όπως σας είπα αυτό που είναι, και μια παρατήρηση, το Facebook μέχρι το 12 έχει subversion το οποίο είναι Centralized. Αλλάξαν, υπάρχει ένα ενδιαφέρον άθρο στο τέλος, δεν θέλω να το εγχωλήσω, θα το δώσω, το οποίο λένε γιατί αλλάξανε σε Mercurial και τι άλλαγες κάνανε επιπλέον αυτοί για να έχουν καλό overhead. Λοιπόν, μια μικρή ιστορία για το Git. Ξεκίνησε το 2005, κλείνει σχεδόν 10 χρόνια του χρόνου από το Linux Torvalds. Χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για το Linux Kernel Development. Όποιος δεν ξέρει, ο Linux Torvalds είναι αυτός που έφτιαξε το Linux Kernel. Είπαμε είναι distributed. Και αυτή η λεπτομέρεια που έχω βάλει εδώ πέρα, ότι κρυπτογραφική ακυρότητα, θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δουλεύει κάποιος developer σε αυτό το σημείο. Υπάρχει μια εντολή που λέγεται git commit.
Θα δούμε παρακάτω λεπτομέρειες. Κάνοντας git commit σε αυτό το σημείο που είναι ο κωδικάς του, αποδικεύεται ένα object το οποίο έχει ένα SHA αλγόριθμο. Αυτός ο SHA αλγόριθμος μου φαίνεται είναι 40 bytes από όσο θυμάμαι, και ακεραιότητα αναφέρεται στο ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ξανά το ίδιο, ο ίδιος αλγόριθμος δηλαδή, το ίδιο, πώς λέγεται, το MD5 για αυτά είναι ναι, τέλος πάντων, ναι. Άστε, ναι. Λοιπόν, επίσης υπάρχει αυτό το ωραίο link που σου λέει ποια είναι αυτή η πιθανότητα. Στην ουσία είναι 2, α, μπράβο, ευχαριστώ, είναι 2 στην 80, το οποίο σημαίνει για να πετύχεις το ίδιο σαν χάς είναι 1 στα 100 δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο σαν πιθανότητα. Λοιπόν, και ξεκινάμε εδώ πέρα, πώς να κάνουμε setup και installation. Τώρα, όποιοι δεν το έχετε ξαναδεί, θα το κάνουμε hands-on λίγο τώρα, πώς γίνεται. Οπότε ο καθένας στον υπολογιστή του. Λοιπόν, καταρχάς, το YAM install git είναι για Red Hat διανομές, όπως θα καταλάβατε. Όποιος έχει Debian, Ubuntu κτλ, κάνει apt-get install. Το χάσει εδώ το pound σημαίνει ότι πράγματος τρέχεται με root. Στην πρώτη, γι' αυτό, ναι. Ωραία, μετά πρέπει να ορίσετε κάποιες παραμέτρους, το username και το mail σας, τα οποία θα ξέρει το git, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, ξέρει ποιος το έκανε και το mail του και γιατί και πότε. Τώρα, η κάτω εντολή όποιος χρησιμοποιεί Windows είναι χρήσιμη, γιατί μου φαίνεται, από όσο θυμάμαι, αφαιρεί το end of line που είναι στα Unix λειτουργικά στα αρχαία κειμένου. Λοιπόν, το κάνω τώρα αυτό. Βασικά,
φαίνεται αυτό που έχω στο βιτσίκι. Το έχουμε όλοι. Λοιπόν, έχω φτιάξει εδώ ένα φάκελο. Ξεκινάμε με εντολή git init. Έχει την πόλη μου στο φάκελο, ε. Εδώ, megabandy test. List, το έχουμε ένα test. Και δεν φαίνεται. Έλα, μανία. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι. CD test, αλλά... Τώρα έχουμε δηλαδή. Το ξέρω. Λοιπόν, git init. Initialize λοιπόν και έφτιαξε το repository. Τώρα αυτό ουσιαστικά φτιάχνει το φάκελο .git. Το τελεία στο Unix σημαίνει ότι είναι κρυφός φάκελος. Άμα θέλουμε να δούμε τι έχει, ls.git. Αυτά είναι κάποια αρχεία και φάκελοι που φτιάχνει το git από μόνο του, στα οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τώρα όπως θα δείτε, εγώ χρησιμοποιώ κάτι που μου επιτρέπει και μου δίνει κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Εδώ στα δεξιά μου λέει ότι είμαι στο git και στο branch master. Θα πούμε ότι είναι το branch τώρα σε λίγο. Λοιπόν, τώρα στην ουσία το git, είπαμε, αποθηκεύει πληροφορία με το history, την ιστορία δηλαδή, όλο το ιστορικό του κώδικά μας. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα μέσα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα αρχείο. Αυτή είναι εντολή, το οποίο θα φτιάξουμε ένα αρχείο, ονομάζουμε το bar, που θα έχει μέσα το foo. Άμα το κάνετε αυτό και κάνετε ένα ls, θα δείτε ότι έχουμε το αρχείο bar, το οποίο έχει μέσα το foo. Λοιπόν, το git λοιπόν έχει μια εντολή git status, για να δεις ποιο είναι το status της μέχρι τώρα διαδρομής σου. Και τι μας λέει στο branch που είμαστε τώρα, το master, το κύριος branch, είναι το αρχικό μας commit. Και έχουμε untracked files, το οποίο σημειώνεται με κόκκινο ότι είναι το bar. Ωραία. Και σου βγαίνει οι πληροφορίες κιόλας. Use git add to track. Αυτό εδώ. Οπότε εμείς κάνουμε git add bar, enter. Λοιπόν, git status ξανά, να δούμε
σε τι στάδιο βρισκόμαστε. New file λοιπόν, το βρήκε. Τώρα αυτή είναι η ονομαζόμενη staging area στην οποία βρισκόμαστε. Και τώρα μας είπε να κάνουμε το πρώτο μας commit. Git commit λοιπόν. Είτε το πατάμε απευθείας και θα ανοίξει ο editor που είναι προκαθορισμένος για το σύστημά μας, ή υπάρχει ένα flag το οποίο είναι το me, που είναι το message, σε αυτάκια μέσα το μήνυμά μας, και γράφουμε ένα μήνυμα το οποίο περιγράφει τι αλλαγές κάναμε στον κωδικά μας. Μέσα στην ουσία ήταν το αρχικό, οπότε γράφουμε init commit. Αυτό. Enter. Λοιπόν, πληροφορία μας λέει ότι όλα πήγαν καλά. Αυτό είναι τα πρώτα ψηφία του, τα πρώτα αλφαριθμητικά ψηφία του hash που δημιουργείται, του SHA-1 που είπαμε προηγουμένως. Και τώρα να πατήσουμε πάλι git status. Μας λέει ότι το working directory μας είναι καθαρό. Δεν έχουμε τίποτα. Τώρα, μια άλλη χρήσιμη εντολή για να δούμε το ιστορικό, το git log. Μας λέει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Εδώ πέρα λέει το commit είχε αυτό το SHA. Author είναι εδώ πέρα με το mail μου. Και πότε έγινε. Και από κάτω έχει το μήνυμα που αφήσαμε. Οπότε έχει, η πληροφορία είναι πλήρης. Τώρα, λοιπόν, το κάναμε αυτό, το κάναμε αυτό, ναι, το diff, λοιπόν, εντολή diff, μας δείχνει ποια, τη διαφορά μεταξύ δύο commits. Λοιπόν, ας πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε άλλο ένα αρχείο για να κάνουμε αλλαγές στο υπάρχον. Οπότε ανοίγουμε τον editor μας, το αρχείο μας, και κάνουμε εδώ, είναι μια αλλαγή, το σώζουμε και ξανά git status να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Λοιπόν, καινούργια πληροφορία, modified, αλλάχθηκε το αρχείο bar. Αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε το git diff, θα δούμε τι αλλαγές έγιναν. Το σύν εδώ το σηματάκι μας λέει ότι αυτή η αλλαγή προσθέθηκε. Οπότε, ακολουθώντας τα ίδια βήματα με πριν, προσθέτουμε το αρχείο μας με την εντολή add, git status ξανά, και ακόμα δεν έχουμε κάνει commit. Τώρα git commit plain name, change bar file, έγινε η αλλαγή. Τώρα, ακολουθώντας το ιστορικό μας, προσθέθηκε και μια δεύτερη αλλαγή. Ωραία. Έλα. Ναι, το έχω. Α, υπάρχει, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, άλλες πληροφορίες.
Λοιπόν. Branch, ορισμός του branch. Λοιπόν, για ποιο λόγο φτιάχνουμε branches? Τα λεγόμενα κλαδιά στα ελληνικά, δεν τα λέμε έτσι, branch είναι. Αν θέλουμε να παρεκκλίνουμε, να παρεκκλίσουμε από τον υπάρχον κώδικά μας και να φτιάξουμε, ας πούμε να προσθέσουμε ένα feature, αντί να δουλέψουμε πάνω στον ήδη υπάρχον κώδικά μας, μπορούμε να git branch, να φτιάξουμε ένα νέο branch, το οποίο θα πούμε my super feature. Φτιάχτηκε. Δίνοντας την εντολή git branch σκέτη, εμφανίζεται οι εξής πληροφορίες εμφανίζονται. Σε ποιο branch είμαστε τώρα πάνω, το οποίο έχει ένα αστεράκι δίπλα του, και αυτό που φτιάξαμε μόλις τώρα. Για να αλλάξουμε branch, χρησιμοποιούμε την εντολή git checkout και το branch που θέλουμε. Και τώρα αλλάξαμε. Αν ξαναχτυπήσουμε την εντολή την προηγούμενη, τώρα μας λέει ότι είμαστε όντως στο νέο branch. Το log είναι ίδιο με πριν, οι πληροφορίες δηλαδή κάνουμε, αποσχιστήκαμε από το... Αυτό είναι το πρώτο commit που κάναμε. Το commit νούμερο 1. Προχωρώντας φτιάξαμε δεύτερο commit στο ιστορικό μας. Το commit 2. Τώρα φτιάχνοντας καινούριο branch, δεν προχωράμε πλέον στην ευθεία, αλλά πάμε προς τα κάτω. Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το στάδιο. Ακόμα δεν έχουμε κάνει commit. Μόλις φτιάξουμε, θα πούμε εδώ commit το τρίτο. Οπότε ανοίγουμε το αρχείο μας ξανά. Git status, να δούμε που βρισκόμαστε. Άλλαξε πάλι αυτό. Τα γνωστά git add, git commit, έγινε αυτή η αλλαγή. Git log, να δούμε το ιστορικό μέχρι τώρα. Όπως βλέπετε, κρατάει τα προηγούμενα ιστορικά, επειδή ξεκινήσαμε από αυτό. Δηλαδή αποσχιστήκαμε από το προηγούμενο branch, το οποίο είναι το master, και ξεκινήσαμε ένα καινούριο. Τώρα, αν πάμε πίσω με την εντολή checkout και αλλάξουμε πάλι το branch, το οποίο είναι το master, αλλάζουμε. Αν κάνουμε git log εδώ πέρα, η αλλαγή που μόλις κάναμε δεν υπάρχει. Οπότε στην ουσία δημιουργήσαμε αυτό το commit εδώ πέρα. Τώρα για να επιστρέψουμε, για να κάνουμε αυτό το commit, το βάλουμε πίσω στο αρχικό μας δέντρο, θα βάλουμε το εξής. Το φέρουμε εδώ πέρα. Πώς γίνεται αυτό? Με την εντολή git merge. Git merge και το branch που θέλουμε να κάνουμε merge, το οποίο είναι το my super feature. Την πρώτη αυτή εντολή γίνεται merge το branch το καινούριο στο ήδη υπάρχουν branch, που εμένα μου δείχνει εδώ πέρα το cell μου ότι είναι το master. Αυτό είναι το master. Οπότε θα πάρω ό,τι αλλαγές έχουν γίνει εδώ πέρα, θα τις φέρω πίσω στο αρχικό δέντρο.
μου λέει ποιο ένα αρχείο άλλαξε και δύο insertions έγιναν. Τώρα, αν κάνουμε git log, θα δείτε τώρα προσθέθηκε το commit message που είχα κάνει πριν. Τώρα υπάρχουν τα clone και τα pull. Γενικά όπως είμαι πριν, επειδή το git χρησιμοποιεί το distributed σύστημα. Όπως είπα και πριν, επειδή χρησιμοποιεί το distributed, μπορείς να κάνεις από ένα repository που έχει κάποιος ένα project που θες να συνεισφέρεις, να κάνεις pull. Εδώ είναι το my computer. Οπότε με την εντολή git pull και του δίνεις και το URL στο οποίο βρίσκεται το repository, έχεις πλέον όλη την ιστορία και όλο τον κώδικα τοπικά στον υπολογιστή σου, και από εκεί και έπειτα μπορείς να δουλέψεις με τις εντολές που κάναμε και πριν. Έτσι προσθέτεις νέα features ή κάνεις bug fixes και μετά μπορείς να συνεισφέρεις τον κώδικα και να τα κάνεις πάλι push upstream. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα ωραίο site να πάτε να δείτε. Καλύτερα να κάνουμε αυτό. Το οποίο θα είναι και σαν άσκηση μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μέχρι το Σάββατο. Είναι try.github.io. Βασικά πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε. Εκεί είναι όλες οι εντολές που πάμε σήμερα και ακόμα περισσότερες. Οι βασικότερες δηλαδή για να ξεκινήσει κανείς να μαθαίνει Git. Και πάνω σε αυτό θα κάνουμε το Σαββάτο το workshop, το σεμινάριο. Όποιος προλάβει και το κάνουμε το Σάββατο, καλό είναι. Για να έχουμε ένα μπούσουλα. Αυτά πάνω κάτω και θα δούμε μετά και μαζί με τον Γιώργο το Σάββατο πώς θα δουλέψουμε πάνω στο Invenio. Και στο αποθητήριό μας που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το αυτό εδώ. Δηλαδή πάνω εδώ θα ανεβάσουμε μετά τα ό,τι αλλαγές κάνουμε. Παρακαλώ. Πες το τι, πες. Λοιπόν, αυτό είναι όπως φιλοξενείται στο GitHub, που είναι μια πλατφόρμα που φιλοξενούνται διάφορα repositories, εδώ το Invenio. Λοιπόν, και ο GitHub παρέχει ωραίες πληροφορίες και όμορφες στα μάτια. Τα commits που είπαμε πριν, τα branches, είναι όλα εδώ πέρα. Σε αυτή τη στιγμή έχει 3 branches από ό,τι βλέπω. Το master για το οποίο μιλήσαμε και το next, το οποίο είναι ένα πιο όμορφο Invenio στην ουσία.
Αγγελία, θα μπορούσα να κάνω έτσι μια ερώτηση. Ναι. Γιατί θέλουμε branches? Γιατί θέλουμε branches, καλή ερώτηση. Λοιπόν, για να μην μπλέκουμε τον κώδικα μας, τον κύριο κώδικα μας, άμα θέλουμε να κάνουμε ένα τεστ, καλό να χρησιμοποιούμε branches. Έτσι δεν μπλέκουμε με τον κώδικα μας τον κύριο, έτσι ώστε άμα κάνουμε κάποια χαζομάρα ή αν σβήσουμε κατά λάθος κάτι, δεν πειράζεται τίποτα. Επίσης, παρεμπιπτόντως, ξέχασα να πω ότι όλη η ιστορία, ακόμα και να σβήσουμε κάποιο αρχείο, κρατάται στο history και μπορούμε να το επαναφέρουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το Git. Και το καλό που λένε είναι να κάνεις commit συχνά. Δηλαδή, ό,τι αλλαγή κάνεις, να κάνεις και ένα commit. Αυτό. Τώρα, άμα δείτε πολλές, όπως είναι εδώ πέρα, έχουν διάφορα branches. 6 για την ουσία, στο οποίο παρεκκλίνει από το αρχικό, κάνοντας άλλες. Μπορεί σε κάποιο branch να δουλεύει κάποιος διαφορετικός developer. Στο άλλο να κάνει bug fixes. Εδώ το ονομάζουμε mint 1.1, το οποίο μάλλον είναι η έκδοση. Η οποία βλέπετε είναι πολύ πίσω. 1000 commits πίσω από το master. Αυτά πάνω κάτω. Τα περισσότερα θα δούμε και το Σάββατο. Παιδιά, 5 λεπτάκια λίγο μόνο, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Θα επιθυμούσα, να μην το πω το θέλω. Να μπορούσατε να μπείτε σε αυτό το URL που είναι με κόκκινα γράμματα γραμμένο. OpenLib, έτσι όπως Open Library, .os
Axis. Σας το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει αυτό. Ωραία. Εδώ λοιπόν είναι το περιβάλλον που βλέπουμε. Αυτό είναι το invenio, το οποίο εσείς τώρα αυτή στη διάρκεια αυτή της εβδομάδας θα σας στείλω το URL με username και password, έτσι ώστε να έχετε ο καθένας από μία μηχανή και να μπορείτε να παίξετε. Έτοιμο, στημένο, όπως το βλέπετε εδώ πέρα μπροστά σας. Δεν χρειάζεται να φοβάστε αν το πειράξετε, το χαλάσετε οτιδήποτε. Μου στέλνετε απλά, μάλλον ανοίγετε ένα ticket και επαναφέρετε. Το πολύ 2 ώρες θέλει, ανάλογα με τη ζημιά που θα κάνετε. Εντάξει. Λοιπόν, μη φοβάστε δηλαδή με λίγα λόγια. Δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και φορμάτα να κάνετε, πάλι θα διορθωθεί. Απλώς θα κάνει λίγο παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, η δουλειά που καλό είναι να κάνετε εδώ πέρα είναι απλά να μπείτε με το login που έχω κάνει εκεί πέρα πάνω. Εδώ θα βάλετε admin και Απόστολος. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπει πλέον στο περιβάλλον διαχείρισης και βγάζει αυτά τα ωραία μενού εκεί πέρα. Έτσι, για να σας δείξω μόνο ένα λεπτάκι πόσο απλό είναι να αλλάξουμε κάτι. Και θέλω να το σκαλίσετε απλά, έτσι ώστε να έχουμε ερωτήσεις για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Έτσι. Ας πάμε στο βίντεο. Και παίρνω το βίντεο γιατί έχει μόνο μία εγγραφή μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ, άμα πάμε στην αναλυτική εγγραφή, μας βγάζει το βίντεο που αν το κάνουμε κλικ θα δούμε το βίντεο. Ωραία. Εδώ όμως εμείς τι πληροφορίες έχουμε, τι θα δούμε, γιατί εδώ αντί για ένα θα μπορούσε να είναι πολλά. Έχουμε εδώ πέρα τον τίτλο, έχουμε ποιος το έχει φτιάξει και που βρίσκεται στην αποθήκη, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε να το πειράξουμε λίγα κι αυτό. Δεν μας αρέσει, θέλουμε να βάλουμε και άλλη πληροφορία. Είπα, δεν θα σκοράσω ένα λεπτάκι. Αυτό για να το πειράξουμε είναι το BIP format. Πώς θέλω δηλαδή ένα πράγμα να το δω. Πηγαίνω εδώ και βγαίνουν τα templates, τα οποία template είναι αυτό που δημιουργώ εγώ. Τι πληροφορία θέλω να βάλω. Δεν βάζω την πληροφορία συγκεκριμένα, αλλά βάζω πώς θέλω να δω κάτι. Και εδώ αριστερά, έχω το όνομα. Είναι, φαντάζομαι, λίγο πολύ, με μια περιγραφή μπορούμε να καταλάβουμε πάνω κάτω για πού είναι το κάθε template. Πάμε κάτω-κάτω, για να μην σας κοράζω, το πάω γρήγορα, αλλά θα το πήγαινε αργά. Εδώ νομίζω ότι αυτό ψάχνουμε, δεν είναι. Έχουμε ένα βίντεο, θέλουμε να το δούμε και θέλουμε να δούμε την αναλυτική περιγραφή. Το κάνω κλικ και εδώ οι περισσότεροι από εσάς πιστεύω γνωρίζετε μια απλή HTML. Έτσι. Εδώ πέρα, εδώ είναι ότι μπορώ να βάλω από ό,τι βλέπετε και script. Και σκριπτάκι όπως JavaScript. Δηλαδή, ανάλογα με τις δυνατότητες θέλει ο καθένας να δει, αν γνωρίζει JavaScript μπορεί να το κάνει πιο όμορφο. Με εικονίδια να τρέχουν και διάφορα πράγματα, με ήχο κτλ. Ας μείνουμε εμείς το απλό τώρα, το HTML. Λοιπόν, πάω κάτω-κάτω και βρίσκω ένα σημείο στο τέλος. Προσέξτε τώρα εδώ αριστερά, είναι οι δυνατότητες που έχω να βάλω. Τι παιδεία θέλω να βάλω. Θα φτάσουμε και στα παιδεία, γιατί είναι αυτά και δεν είναι άλλα. Έτσι. Ας υποθέσω εγώ τώρα ότι θέλω να βάλω το abstract. Θα το έχει σίγουρα, αλλά γι' αυτό δεν το κάνω κλικ. Για να βάλω λοιπόν το abstract, βλέπουμε ότι έχει διάφορες παραμέτρους και μια μικρή περιγραφή τι κάνει το καθένα και πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Εντάξει, τώρα αν το κάνω εγώ αυτό κλικ, κοιτάξτε τι γίνεται, μου το πρόσθεσε αριστερά. Το βλέπετε ότι μου το πρόσθεσε αριστερά. Οπότε εγώ τώρα μετά φτάνει να πάω, παραδείγματος χάρη εδώ, πριν τη λίγο να πάρω το απλό, αν δεν ήξερα τι είναι, μπορώ να το ψάξω εδώ πέρα, ορίστε, πρόκειται για τη γλώσσα. Και ανάλογα μπορώ να επιλέξω τη γλώσσα θέλω. Έτσι, τόσο απλά γίνεται, αλλά για, επειδή δεν ξέρω τώρα αν καν έχει αυτό μέσα μια πληροφορία, εγώ απλά θα πάω, θα κάνω αυτό το πραγματάκι. Εντάξει, πρόσθεσα κάτι. Τίποτα έτσι όμορφο κτλ. Και πάνω το δω. Πριν το βγάλω, πάνω το δω, έτσι. Και βλέπετε ότι η ομορφιά που έβαλα είναι εδώ. Ωραία, τόσο απλά. Δηλαδή, το φτιάχνω και το βλέπω, το φτιάχνω και το βλέπω. Όταν λοιπόν είμαι ευχαριστημένος με αυτό, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή, κάνω save. Ωραία. Και μετά πάμε στο αρχικό, εγώ πάω συνήθως παραπάνω, και ξανά στο βίντεο. Τι είχαμε πάρει, δεν είχαμε πάρει
τη μικρή περιγραφή, είχαμε πάρει την αναλυτική. Ωραία. Πάμε μέσα. Επ. Απάντησα παρόμοιες. Ναι, εδώ είναι που σας έλεγε προηγουμένως ότι μπορεί να έχει και από αλλού, έτσι, Amazon και τα λοιπά. Εντάξει, θα αφήσουμε αυτό, αυτό. Πάμε αναλυτική περιγραφή. Να είμαστε. Εντάξει. Αυτή η λογική ακολουθείτε. Δεν είναι τίποτα, σκαλίστε το απλά. Αυτά. Εντάξει, δέστε το για να μιλάμε στην ίδια γλώσσα λίγο πολύ από την επόμενη φορά. Ωραία.